Όλες οι φωτογραφίες που θα δείτε είναι καρέ-καρέ κομμένες από το πρωτότυπο βίντεο. Το φτιάξαμε με τέτοιο τρόπο επειδή πολλά από τα φαινόμενα που εμφανίζονται στο βίντεο δεν είναι εύκολο να τα παρατηρήσει κανείς, οπότε το κάναμε σε καρέ-καρέ για να το δουν όλοι. Το κάθε καρέ αναλύθηκε περίπου 5 φορές μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Καμία φωτογραφία που θα δείτε δεν έχει υποστεί επεξεργασία. Και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε μόνοι σας βλέποντας όλα τα πρωτότυπα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Πρώτον, το 2015, όταν κάποιος προσκυνητής κατέγραφε βίντεο από το κινητό του, παρατηρήθηκαν πάνω από τις λαμπάδες να εμφανίζεται ο Τίμιος Σταυρός. Επίσης, εμφανίστηκαν αστραπές στο σχήμα του Τιμίου Σταυρού. Δείτε τις εικόνες καρέ-καρέ. Δύο. Ο πατέρας Αντώνιος Τηλιανάκης με δική του κάμερα κατέγραψε την τέλετη του Αγίου Φωτός στα Ιεροσόλυμα του 1994. Μέσα στο βίντεο, πριν βγει ο Πατριάρχης με το Άγιο Φως από το Ιερό Κουβούκλιο, τον τάφο του Χριστού δηλαδή, εμφανίζονται αστραπές σαν σύννεφο γαλάζιο, που είναι προήμιο του Αγίου Φωτός. Επίσης, εμφανίζονται φλόγες σαν πύρινες σφαίρες, οι οποίες βρίσκονται στο ναό. Ο ίδιος έγινε μάρτυρας να ανάβουν λαμπάδες και καντήλια του ναού μόνα τους. Δείτε παρακάτω τις φωτογραφίες. Μας συγχωρείτε για την ανάλυση, αλλά το βίντεο είναι από το 1994. Τρία. Ένα πρωτοφανές θαύμα με το Άγιο Φως συνέβη και στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου όταν ένας ομογενής από τη Νέα Υόρκη κατέγραψε το 2008 με την κάμερά του να βγαίνει το Άγιο Φως μέσα από τους τοίχους της εκκλησίας. Δείτε τις φωτογραφίες. Το Άγιο Φως. Αυτό που συμβαίνει κάθε χρόνο στο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα ξεφεύγει από τα ανθρώπινα όρια και έχει σχέση με την προσωπική παρουσία του Χριστού. Το Άγιο Φως βγαίνει το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου σαν φωτεινός ανεμοστρόβιλος έξω από το Άγιο Κουβούκλιο και ξεχύνεται στο Ναό της Αναστάσεως που είναι γεμάτος από 5.000 περίπου κόσμο. Με φωτεινές αστραπές ανάβουν τα σβηστά κανδύλια ψηλά στην εκκλησία και ορισμένα κεριά πιστών προσκυνητών. Αν και τα κλειδιά του Ναού της Αναστάσεως δεν τα έχουν Ορθόδοξοι, αλλά Μωαμεθανοί, από πάπου προς πάπου, το Άγιο Φως ούτε μία φορά δεν έχει δοθεί σε ετερόδοξους, Λατίνους και Αρμενίους, αλλά μόνο στον Ορθόδοξο Πατριάρχη. Το Άγιο Φως είναι το θεϊκό σημάδι της γνωστής τοποθεσίας και ύπαρξης του τάφου του Χριστού στα Ιεροσόλυμα.
Το Άγιο Φως είναι φως ουρανόσταλτο, υπερφυσικό φως. Το Άγιο Φως είναι φως που βγαίνει θαυματουργικά, είναι ουράνιο φως. Το Άγιο Φως είναι το φως της Αναστάσεως του Παναγίου Τάφου του Χριστού. Το Άγιο Φως είναι ένα πολλαπλό θαύμα, δεν είναι ένα απλό γεγονός. Το Άγιο Φως είναι αντιληπτό με τη μορφή λάμψεων. Το Άγιο Φως δεν καίει για τα πρώτα λεπτά. Η φλόγα του Αγίου Φωτός είναι μια ζωντανή φλόγα. Το Άγιο Φως δεν αναπαράγεται, είναι ένα θαύμα το οποίο συμβαίνει κάθε χρόνο με τον ίδιο τρόπο. Το Άγιο Φως βγαίνει και σε ανύποπτο χρόνο, εκτός Μεγάλου Σαββάτου, από τον Πανάγιο Τάφο. Ποια υπερφυσικά φαινόμενα συμβαίνουν πριν βγει ο Πατριάρχης από τον Πανάγιο Τάφο? Οι αστραπές, σαν σύννεφο γαλάζιο, είναι πρωί με το Αγίο Φωτός. Φωτεινή σφαίρα, παύλα φλόγα, βγαίνει από τον Πανάγιο Τάφο. Η καντήλα του Παναγίου Τάφου ανάβει μόνη της. Οι λαμπάδες του Πατριάρχη ανάβουν μόνες τους. Επίσης και πολλές λαμπάδες του κόσμου ανάβουν μόνες τους. Καντήλια του Παναγίου Τάφου και του Ναού της Αναστάσεως ανάβουν μόνα τους. Πότε γίνεται η τελετή της Αφής? Η τέλεσή της αποτελεί προνόμιο μόνο του Ελληνοορθόδοξου Πατριάρχη Ιεροσολύμων, που επαναλαμβάνεται κάθε Μέγα Σάββατο μεσημέρι στη λειτουργία της Αναστάσεως, στον Πανάγιο Τάφο του Χριστού. Την παρακολουθούν οι χριστιανοί από όλα τα δόγματα, αλλά και αλλόθρησκοι. Η τελετή του Αγίου Φωτός γίνεται στις 12 η ώρα το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου και αποτελείται από τρία στάδια. Πρώτον, λιτανία. Δεύτερον, την είσοδο του Πατριάρχη στον Πανάγιο Τάφο. Και τρίτον, τις προσευχές του Πατριάρχη για τον αγιασμό και λήψη του Αγίου Φωτός. Περισσότερα στοιχεία που χρειάζεται να ξέρετε. Πραγματοποιείται λεπτομεριακός έλεγχος του Πατριάρχη από την αστυνομία και τους εκπρόσωπους άλλων δογμάτων για το εάν έχει μαζί του έφλεκτες ήλιας πριν μπει στον Πανάγιο Τάφο. Όλα τα άλλα δόγματα λαμβάνουν το Άγιο Φως από τον Ορθόδοξο Πατριάρχη. Ο Ναός της Αναστάσεως δεν έχει ρεύμα και καμία φωτορυθμική συμβολή δεν υπάρχει. Η Ισραηλινή αστυνομία περιφρουρεί και δεν επιτρέπει καμία τεχνική παρέμβαση. Ο Πανάγιος Τάφος, το ιερό κουβούκλιο, ελέγχεται διεξοδικά και σφραγίζεται με βολοκαίρι μέχρι την είσοδο του Ορθόδοξου Πατριάρχη το Μέγα Σάββατο. Ο Ορθόδοξος Πατριάρχης εισέρχεται στο ιερό κουβούκλιο συνοδευόμενος από έναν αστυνομικό της Ισραηλινής αστυνομίας και τον Αρμένιο Πατριάρχη. Έξω από τον Πανάγιο Τάφο, δηλαδή το ιερό κουβούκλιο, υπάρχουν οι εκπρόσωποι άλλων δογμάτων, των Λατίνων και Αρμενίων, οι οποίοι φυλάνε το χέρι του Ορθόδοξου Πατριάρχη για να έχουν δικαίωμα μετά να πάρουν το Άγιο Φως. Από τις λαμπάδες του Ορθόδοξου Πατριάρχη, πρώτος ανάβει ο Αρμένιος.